έχει δανεικά, ούτε ξεπουλιέται, ούτε προσκυνά. Με τις συμμετοχές χιλιάδων λαού της πόλης μας, που θα αγωνιστούν για μια γενιά της πόλης μας και της περιοχής μας, σημαντικές φοιτητές, είναι πραγματικά συγκινητικό. Αποδεικνύουν όλα αυτά τα οποία λένε στο σύνολο. Έχουμε μια νέα γενιά που είναι μαχητική, διεκδική, παλεύει και πάνω απ' όλα είναι μια απεργιακή συγκέντρωση η οποία είναι δέσμευση και υπόσχεση απέναντι στους ίδιους αδικοχαμένους νεκρούς αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Στο βωμό του κέρδους! Θυσία οι νεκροί, δεν είναι δυστυχήματα, είναι επιλογή. Εδώ και τώρα να διελευκαθεί, διελευκαθούν πλήρως οι ευθύνες, κατά κύριο λόγο οι πολιτικές ευθύνες που διατρέχουν και υποδομές αυτό το απερίγραπτο έγκλημα που έγινε ευθύνες, εδώ και μια εβδομάδα στην περιοχή μας, έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Είναι δέσμευση και υπόσχεση να μην σταματήσουμε να διεκδικούμε όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα ατυχία, ούτε κάποια στιγμή. Είναι το κέρδος πάνω από τη ζωή. Να καταστούν ασφαλείς για τη μετακίνηση του κόσμου και πραγματικά η ζωή των απλών ανθρώπων, η ζωή μας συνολικά να προστατευτεί. Να ικανοποιηθούν λοιπόν εδώ και τώρα όλα τα αιτήματα τα οποία έτσι κι αλλιώς εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν θέση σιδηροδρομική. Με αυτά λοιπόν συνεχίζουμε, είναι πρόκλημα, είναι βήμα κλιμάκωσης του αγώνα και αυτή της απέτησης. Καλούμε όλο τον κόσμο και τις επόμενες ημέρες σε εγρήγορση. Θα συνεχίσουμε ούτως ή άλλως με νέα κινητοποίηση την επόμενη Κυριακή. Σου κλέβω τη ζωή, σου κήρυξα το πόλεμο.